30. Και δεν θα δαν τέλειο μια τηλεφωνία να σε πάνε Λιβανά, σε παρακαλώ. Όταν γίνω πλούσιο, από τα καλά μου όνειρα είναι να κάνω πάρτι εδώ μέσα, να βγω τις ράμπες και να φέρνω συγκρότημα. Πίσω την αγγλία. Γιατί την ώρα που κάνουμε λίγο. Απάντηση. Δύο στο πολυμετρό μας για να μας δείξει τα 0,68 μιλιβόλτ. Μισό λεπτό. Αυτό τρώγεται, τραβάει θερμοκρασίες, τραβάει... Αυτό το τηλέφωνο, κόψτε λίγο. Κόβω. Το παραφλού έχει μέσα γλυκαντικές. Τι είναι ρε παιδιά σήμερα. Έλα, τι θα γίνει τώρα. Ξεκινάω. Κλείσε τα τηλέφωνα ρε παιδιά. Ποιο αλλοιώνεται με τις θερμοκρασίες για να βλέπεις την παλαιότητα. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται αυτό, αλήθεια. Την ώρα που ξεκινάμε να γράψουμε. Δεν γίνεται. Είναι πάντα διαφορετικός. Και τώρα φτιάχνουμε το μηχανάκι του φίλου μου του Παναγιώτη. Επειδή είμαστε, επειδή τα λιώνουμε τα μηχανάκια, κάνουν υπερορίες, δεν περιμένουμε το γενικό για να φτιάξουμε σωληνάκια υποπιέσεις, στα μπιλάρισμα πεταλούδες, έλεγχο TPS και τέτοια. Ναι, τέλος πάντων, καταλάβα. Πρόβλημα TPS, αυτό τον καιρό μου γνωρίζει πάρα πολλά TPS για TPS. Και για όσους δεν ξέρουν, θα το ανεβάσεις στο YouTube το βίντεο. Βεβαίως κύριε. Αυτό, όσοι δεν ξέρουν για το TPS του TDM, το TPS είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Το συγκεκριμένο ανταλλακτικό πηγαίνει πάνω στην πεκέρα με τις πεταλούδες. Και TPS σημαίνει Trolled Position System. Trolled στα αγγλικά είναι πεταλούδα. Position η θέση και System το σύστημα. Δίνει εντολή στον εγκέφαλο σε ποιο σημείο είναι η πεταλούδα. Εάν η πεταλούδα είναι κλειστή, οκ, okay, δουλεύει το ρελαντί. Εάν η πεταλούδα είναι full ανοιχτή, θα δώσει στον εγκέφαλο την εντολή ότι είμαι φουλ ανοιχτή, δώσε το ανάλογο καύσιμο για να γίνει η μίξη αέρα καυσίμου, τα μπέκ. Εξή, μην μπερδεύεις αυτά τα βίντεο που να κάνει με το CR, δεν κάνει πλατέρ εκεί. Εδώ είμαστε injection. Είμαστε injection. Τεχνολογία, προχωράει. Και αυτό εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μοτοσυκλέτας, γιατί αυτό δίνει και την εντολή στους χάρτες, στη χαρτογράφηση. Έχει μια φύσα με τρία πινάκια και έχω δει πολλούς μαστόρους που θέλουν να ρυθμίσουν TPS, ξέρουν τη διαδικασία και κόβουν τα καλώδια. Δηλαδή τσιμπάνε λίγο το καλώδιο για να πάρουν εντολή για το πολύμετρο να βγάλουν 0,68 μιλιβόλτ. Εμείς επειδή είμαστε με ανταλλακτικά Yamaha, φύσες, σε ρυθμίσεις, TDM, ABS κτλ. Έχουμε πάρει μια φύσα, είναι με κωδικό ανταλλακτικού μέσα από τη Yamaha και κάνουμε δουλειά μας σαν άνθρωποι. Και εδώ μπαίνει μια φύσα της πλεξούδας. Εντάξει? Αυτή η φύσα δεν είναι για αυτή, κάθε είναι μια παράλληλη, είναι μια παράλληλη φύσα, ώστε βγάζουμε τη φύσα της μοτοσυκλέτας. Βάζουμε αυτό εδώ, εντάξει? Βάζουμε αυτό στη φύσα της μοτοσυκλέτας, δουλεύει αυτό και παίρνουμε εντολή από αυτά τα δύο στο πολυμετρό μας για να μας δείξει τα 0,68 μιλιβόλτ. Πεταλούδες. Πεταλούδες. Αυτή τη στιγμή θα δείξουμε τη διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου, το λάδωμα, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι ενέργειες, πώς πρέπει να φύγει το λάδι το παλιό, με τι σαμπουάν, με τα καθαριστικά μας. Να πω σε εσάς που ακούτε, που μας βλέπετε, ότι αξίζει τον κόπο, γιατί ένα φίλτρο γνήσιο κάνει 25-30 ευρώ.
στα δύο φίλτρα έχει βγάλει αυτό το φίλτρο. Εμείς δεν επιτυχάνουμε την οικονομική παρένθεση της υπόθεσης, απλά ότι ρουφάει περισσότερο αέρα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε στη συντήρηση αυτή. Εντάξει. Έχουμε τα καθαριστικά της KN. Δύο μπουκάλια. Το ένα μπουκάλι είναι σαμπουάν, το άλλο μπουκάλι είναι ειδικό λάδι. Ψηλό λάδι για φίλτρα. Όταν ρίχνουμε το λάδι πάνω στο φίλτρο, τι κάνει? Λαδώνεται και όταν περνάει ο αέρας με τη σκόνη, η σκόνη κολλάει πάνω στο λάδι και μπαίνει μόνο ο αέρας καθαρός μας στον κινητήρα μας. Και όταν θέλουμε να το πλύνουμε, το καθαρίσουμε, το πλύνουμε, το καθαρίζουμε. Για κάποιους που δεν έχουν αυτό το σετάκι. Follow me, παρακαλώ. Εμπειρικά να σας πω ότι με άβα καθαρίζει. Με άβα. Με υγρό πιάτων καθαρίζει πάρα πολύ καλύτερα. Κάνουμε αυτή την κίνηση εδώ. Εντάξει. Κάνουμε αυτή την κίνηση εδώ. Πηγαίνουμε κάτω από μία βρύση. Και με τη σχετική πίεση εάν δεις μέσα το νερό που βγάζει, γίνει κατάμαυρο. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή καθαρίζουμε το φίλτρο του Παναγιώτη. Αυτό δεν ισχύει, παιδιά, μόνο για το φίλτρο του TDM, έτσι. Μπορεί να έχετε οτιδήποτε μοτοσυκλώδα και να φοράει φίλτρο KM. Αυτή είναι και η σωστή. Στο XT εδώ το ίδιο. Το ίδιο. Και στο Krypton. Το ίδιο θα κάνουμε. Λοιπόν, το έχουμε καθαρίσει. Το έχουμε καθαρίσει. Τώρα θα το φυσήξουμε με αέρα. Αλλά αυτό αργεί να στεγνώξει. Και επειδή αργεί να στεγνώξει, θα δείξουμε ένα ωραίο τυψάκι για τους φίλους μας τι πρέπει να κάνουμε ώστε να στεγνώξει γρήγορα. Εντάξει. Απλώς θέλω να δείξω ότι αν κάτσουμε να το φυσήξουμε μία ώρα, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μία αιμοστατική λαβίδα. Η αγαπημένη. Την αγαπημένη. Η αγαπημένη είναι εκεί. Φέρε την αγαπημένη αιμοστατική λαβίδα. Εγώ δεν ξέρω ότι χρησιμοποιώ αιμοστατικές λαβίδες γιατρού. Δηλαδή. Πιάνω αυτό, την ασφαλίζω και είμαι... Εντάξει, η αιμοστατική λαβίδα πιάνει τη φλέβα και την κόβει. Δηλαδή, θέλω να κόψω βεζίνη κάπου, χρησιμοποιώ αυτά. Αλλά επειδή τα έχω βάλει μέσα στη δουλειά μου, τα χρησιμοποιώ παντού. Τώρα, αυτό είναι ακόμα νοπό. Άμα το φυσήξουμε τον αέρα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα γεμίζει το κομπρεσέ και θα φυσάω. Εγώ τι κάνω? Πηγαίνω στον ανεμιστήρα του συνεργείου. Και στον ανεμιστήρα του συνεργείου κρεμώ το φίλτρο. Από την ώρα που το κρεμάσω να το φυσάει ο ανεμιστήρας, μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο θα έχει στεγνώξει. Και συνεχίζω να κάνω άλλη δουλειά στη μοτοσυκλέτα. Ωραία. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι το φίλτρο, ώστε να μην μας φάει χρόνο μετά, να περιμένουμε. Και το στερεώνουμε με... αιμοστατική λαβίδα. Είμαι καλός μαθητής πάντως. Μαθαίνεις. Να πούμε ότι το αντιψυκτικό μέσα είναι νερό απεσταγμένο. Όταν θες να συμπληρώσεις και δεν έχεις νερό, βάζει νερό, από το σίδερο. Το σιδερώνουμε, έτσι. Αποτελείται από νερό απεσταγμένο. Από ένα χρώμα το οποίο με τη θερμοκρασία σιγά σιγά αλλοιώνεται. Αυτά είναι ό,τι έχω διδαχθεί και εγώ από το μαστορά μου. Έτσι. Αλλοιώνεται. Και όπως αλλοιώνεται το χρώμα του αντιψυκτικού με τις θερμοκρασίες, βλέπουμε το αντιψυκτικό ότι θέλει άλλαγμα. Οι απόψεις και οι γνώμες δίστανται. Εντάξει. Λοιπόν, έχει μέσα αντισκοριακό και κάποιες γλυκαντικές ουσίες. Δηλαδή, εγώ έχω δοκιμάσει λίγο και γλυκίζει. Γι' αυτό στα αγωνιστικά δεν βάζουν αντιψυκτικά. Ειδικά στην ταχύτητα και στο σούπερ μοτάρ και τέτοια. Γιατί σε περίπτωση πτώση τη μοτοσυκλέτα, σπάσει το ψυγείο, εάν γεμίσει όλη η πίστα με αντιψυκτικό, δεν περνάει καμία μοτοσυκλέτα από πίσω. Πέσαν όλοι. Οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες έχουν μόνο νερό απεσταγμένο. Το οποίο με 2-3 περάσματα στέγνωξε.
Γιατί αν πέσει αντιψυκτικό στην πίστα, αν πέσει αντιψυκτικό στον δρόμο, ή πάει να πατήσει εσύ με το στρογγυλοφάναρο το εξάβολτο, με σούζα, θα κάνει μπατιλίκια με σούζα. Θα κάνει αντιψυκτικά που είναι άλλη σύνθεση. Είναι και χημικά. Τώρα, τι έχουν βάλει μέσα για να μπορεί να κάνει τη θερμοκρασία τέτοιο, έχω ακούσει ότι ρίχνουν και το αντιπυκτικό που ρίχναμε στα πετρέλαια στο στρατό. Δηλαδή, όταν έπεφτε η θερμοκρασία κάτω από τους μείον 5, ρίχναμε μέσα στο πετρέλαιο για να μην παγώσει. Έχω ακούσει ότι ρίχνουν και κάτι τέτοιο μέσα. Και άλλα γιατροσόφια που ο καθένας δοκιμάζει τα δικά του για να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει με τις θερμοκρασίες. Και εμείς διαλέγουμε την καλύτερη χημική σύσταση. Ναι. Το καλύτερο χημικό συνδυασμό. Εγώ βρήκα το καλύτερο αντιψυκτικό που μπορεί να δουλέψει. Παναγιώτης, τι είναι αυτό το μπετονάκι εδώ και το εξηγώ ότι είναι ο θάλαμος διαστολής. Ο θάλαμος διαστολής, τα περισσότερα μηχανάκια κάνει την εξής δουλειά. Το ψυγείο έχει την τάπα και όταν βάζουμε την τάπα έχουμε μισή στροφή και άλλη μισή. Δηλαδή πατάει το αυτό εδώ στον πυθμένο του ψυγείου. Από τον πυθμένο του ψυγείου μετά μέχρι τα χείλια του ψυγείου έχουμε ένα σωληνάκι. Αυτό εδώ πατάει στον πυθμένα. Και όταν κάνει πίεση, διαστέλλεται. Έχει ένα ελαττήριο. Ανάλογα τη σκληρότητα. Συνήθως εδώ πέρα τα Ιαπωνέζικα έχουν ένα προς ένα. Τα Ευρωπαϊκά έχουν ένα προς τρία και τέτοια. Λοιπόν, όταν αυτό βράζει και διαστέλλεται, πετάει τα νερά που έχει στο ψυγείο από αυτό το σωληνάκι. Και αυτό το σωληνάκι πηγαίνει στο θάλαμο διαστολής. Ο θάλαμος διαστολής πρέπει να είναι πάντα μέχρι τη μέση, όχι παραπάνω. Γιατί βλέπω κάποιοι τα γεμίζουν. Και όταν τα γεμίσουν, την ώρα που θα βράσει το μηχανάκι με στην κίνηση, θα πάει να τα πετάξει. Δεν θα έχει χωρητικότητα και θα σπάσει κανένα σωληνάκι και θα χύνονται αντιψυκτικά. Δεν θα γίνει καμία ζημιά. Εντάξει. Αλλά θα. Δεν θα είναι σωστό. Γι' αυτό έχει ένα low και ένα upper και το upper είναι μέχρι τη μέση η γραμμή. Εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά του θάλαμου διαστολής. Μάλιστα. Στο αγωνιστικό πνεύμα της χάρη, στο CR παράδειγμα λέω, έχει αυτό το ίδιο πράγμα, αλλά το κατεβάζει στο σκελετό και κρέμεται κάτω. Γι' αυτό βρέφει καμιά φορά και στάζεται ψυχτικά. Γιατί έχει βράσει το μηχανάκι, δεν το έχει χτυπήσει αέρα να το κρυώσει και βράζει και είναι μια εκτόνωση τη πίεση. Άρα στο CR που δεν έχει τέτοιο θάλαμο πρέπει να συμπληρώνουμε. Πρέπει να συμπληρώνουμε. Σε αυτό γιατί... δεν συμπληρώνουμε. Όχι, γιατί εάν χρειαστεί και ανοίξει μπορεί να τα ξαναπάρει πάλι. Και ξαναπαίρνει πίσω. Εντάξει, είναι για τη διαστολή του. Ωραία. Πολύ ωραία. Βγάζουμε τα μπουζάκια. Τώρα με BPR8ε. Στο εμπόριο είναι φτηνά τα μπουζιά του. Μπορεί και να βάλω 4,5 ευρώ το ένα. 3,5-4,5. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Άντε 5. Βάλουμε ένα δεκάρι και θα βάξει 2 μπουζί. Να κοιτάμε και τι είναι. Εσύ για τον πολυέλαιο ρε φίλε. Τι μπουζί τι είναι. Και το γιο μου που είναι πάει στην 5η δημοτικού. Αν τον βάλω να αλλάξει μπουζί, μπορεί να μου κάνει και βαλβίδες. Θα μου πει πατέρα, σου έκανα και μια ρίπτυση βαλβίδο. Έτσι για να δεις τι μαγκαλιό έχεις. Λοιπόν, τα μπουζάκια θέλουμε. Αλλά παίρνουμε το μπουζί στα χέρια, εντάξει, και θέλουμε να δούμε την καύση της μοτοσυκλέτας, γιατί κάποιοι πειράζουν τα μείγματα μέσα από τα όργανα. Όταν έχει άσπρο την πορσελάνη από το μπουζί, εντάξει, όταν είναι άσπρη η πορσελάνη από το μπουζί, είναι φτωχό το καύσιμο. Όταν είναι κατάμαυρη, είναι πλούσιο. Όταν έχει το χρώμα του κεραμιδιού, το μπουρδο... Αυτό το περίεργο. Το περίεργο, το κόκκινο, το κεραμιδί, το κοράλι, είναι η τέλεια καύση, από ό,τι λένε. Και από την εμπειρία μας και εμείς, μοτοσυκλέτες που έχουμε δει ότι δουλεύουν, λειτουργεί καλά και έχουν κεραμιδί χρώμα. Εντάξει, δύο μπουζάκια για το φίλο του Παναγιώτη. DBR8ε. Μάλιστα. Να δείξουμε πως λαδώνουμε το φίλτρο το GIR. Εντάξει. Μέσα στα καθαριστικά έχουμε αυτό εδώ που λέει Oil Fail Filter. Εντάξει. Είναι το δεύτερο μπουκαλάκι αυτό. Είναι το δεύτερο μπουκαλάκι. Το πρώτο ήταν το σαμπουάν, το οποίο εμένα δεν με κάλυπτε πλήρως και χρησιμοποίησα και λίγο άβα. Εντάξει. Είπαμε το λαδάκι αυτό
μένει πάνω στο φίλτρο και εφόσον μείνει, όταν περνάει ο αέρας μαζί με σκόνη, η σκόνη κολλάει πάνω στο λάδι ώστε να μην περάσει μέσα στην καύση, μέσα στην κινητήρα. Και θέλει σε κάθε γραμμή από ό,τι βλέπω. Σε κάθε γραμμή. Άλλοι το βουτάνε μέσα στο λάδι, δηλαδή έχω δει διάφορες εφαρμογές. Αυτή η εφαρμογή είναι δική μου. Θεώρησα ότι είναι η πιο οικονομική και η πιο σωστή. Να μείνει σε κάθε καθάρισμα το φίλτρο αέρα, χαλάμε να μπουκάλι λάδι, ωραία. Λοιπόν, αφού έχει πάει το λάδι σε κάθε γραμμή, παίρνουμε τον αέρα. Α, και έτσι πηγαίνει παντού. Τώρα πάει παντού το λαδάκι. Και το φιλτράκι μας είναι έτοιμο προς χρήση. Το κουμπώνουμε. Τέλεια. Αυτά είχα να πω. Τέλεια. Οπότε τα κουμπώνουμε τώρα. Το μοντάρουμε. Θα το δεις μονταρισμένο να κάνει σούσεις ή να οδηγείται με τα πόδια. Αυτό με τα πόδια είναι, κύριος. Έτσι έχει μάθει. Όπως το μάθεις είναι. Έτσι λένε. Ευχαριστούμε πολύ.